Λοιπόν, το δεύτερο βίντεο τώρα που θα σας δείξω πως, φτιάχνω τα μαλλιά μου. Επειδή τα χέρια μου είναι γεμάτα μάκιγια και επειδή είμαι τεμπέλα να σηκωθώ να πάω να τα πλύνω, παίρνω ένα μωρομάντιλο, ξέρω δεν είμαι οικολόγα, το ξέρω δεν είμαι, παίρνω αντισηπτικό υγρό, το οποίο στην περίπτωσή μας είναι καθαρό ενόπνευμα, σκουπίζω τα χέρια μου για να φύγουν τα του μακιγιάς από τα χέρια μου ώστε να μην τα μεταφέρω στα μαλλιά μου. Αρκετοί βαφοί έχουν τα μαλλιά μου από μόνα τους, δεν χρειάζονται και το μακιγιάς του προσώπου. Λοιπόν, έχω χωλούσει τα μαλλιά μου, έχω χρησιμοποιήσει το σαμπουάν που μου έχει εισηγηθεί η κομμότρια μου Γεωργία, το οποίο είναι ένα σαμπουάν που διώχνει την κιτρινίλα, και έχω βάλει τα μαλλιά μου σε αυτή την πετσέτα, την οποία την έχω αγοράσει από το διαδίκτυο σε μια παλαβά ακριβή τιμή. Είναι μια πετσέτα που έχει αυτό το σχήμα, το τριγωνικό, και είναι μια πετσέτα για να βάζεις τα μαλλιά σου μέσα και καλά τα στεγνώνει. Δεν τα στεγνώνει, φεύγει λίγο την υγρασία. Η πετσέτα είναι από microfiber, μικροίνες, παράγγειλα 3. Έδωσα τη μία δώρο στην κουμπάρα μου και χάρηκα από χθες που μου είπε ότι την έχει βοηθήσει, την έχει βολέψει. Έχω ακούσει εκ των υστέρων ότι τέτοιες πετσέτες μπορούμε να βρούμε σε χαμηλή τιμή να αγοράσουμε την αγορά. Λοιπόν, τα μαλλιά μου είναι λουσμένα. Έχω βάλει μέσα μόνο ένα σπρέι το οποίο είναι για θερμοπροστασία. Χρησιμοποιώ αυτό της Revlon που λέει 10 σε 1. Υπάρχει εδώ και ένα άλλο του John Fried, Detox and Repair, λέει, που και αυτό κάνει. Και μαζεύω τα μαλλιά μου, επειδή θα τα κάνω ίσια σήμερα, θα υποπειραθώ τέλος πάντων να τα κάνω ίσια. Μαζεύω τα μαλλιά μου σε... πώς να το πω, μικρά κοτσάκια. Έχω αγοράσει από το Τζάμπο, τα έχω πάρει αυτά στις πιάστρες που πιάνει τα μαλλιά, για να τα στεγνώσω, πώς να το πω, για να τα στεγνώσω σταδιακά, ούτως ώστε το από πάνω μαλλί που είναι βρεγμένο να μην ενοχλεί το από κάτω που θα το έχουμε σιώσει. Να πω καταρχάς ότι έχω πολλά μαλλιά, έχω πολλά μαλλιά, λεπτά μαλλιά μεν, πολλά δε, το οποίο σημαίνει ότι παρόλο που τα μαλλιά μου λόγω θυρεοειδούς, διαβήτη κτλ. Έχει λεπτύνει πάρα πολύ τρίχα, εξακολουθούν να είναι πάρα πολλά σε αριθμό. Οπότε θέλω πολλή ώρα, μα πάρα πολλή ώρα, να τα ισιώσω. Οπότε το βίντεο που δείχνω πώς ισιώνω τα μαλλιά, επειδή είμαι και λίγο, κάνω και λίγες αντιγραφές, είμαι και λίγο κοπού, θα το κάνω σε γρήγορη ταχύτητα, και θα του κάνω voice over από πάνω και θα σας πω μετά πόση ώρα ακριβώς πήρε από αυτό το στάδιο στο οποίο εγώ είμαι με τα μαλλιά ημίστεγνα μετά που τα είχα βάλει σε αυτή την πετσέτα και πόση ώρα θα πάρει με αυτή τη βούρτσα της Revlon, την οποία μου την έχει συστήσει η κόρη μου, η Κυριακή, και της οποίας έχω στείλει τα χρήματα μέσω... πώς τις τα στείλα, αυτό είναι το πιστολάκι μας, έχουμε και πιστολάκι, ναι. Πιστολάκια έχουμε επαγγελματικά, γιατί η θεία μου, η Λένια, η γυναίκα του αδερφού του πατέρα μου, του θείου μου, του Κυριάκου, είναι κομμότρια και πολύ καλή κομμότρια μάλιστα. Και όποτε χρειαζόμαστε πιστολάκι, μας φέρνει επαγγελματικό η θεία Λένια. Ο λόγος που δεν πάω να χτενιστώ και να βαφτώ στη θεία τη Λένια είναι γιατί είναι πολύ μακριά από εδώ που μένω. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Πολλά χρόνια που είχα περισσότερο χρόνο και είχα περισσότερες αντοχές, πήγαινα στη θεία μου τη Λένια που είναι στα Λατσιά. Φυσικά αυτές τις μέρες είναι όλα τα κομμωτήρια κλειστά. Άμα τελειώσουμε τις ηχογραφήσεις σήμερα θα τους πάρω στο τηλέφωνο. Τώρα έχω πάρει αυτό το εργαλειάκι για να καθαρίζει, λέει, τις τρίχες από τη βούρτσα. Wow. Γιατί εγώ έχω κάνει προχθές μια μεγάλη βλακεία. Τι έχω κάνει εγώ, να σας πω τι έχω κάνει. Έχω βάλει στα μαλλιά μου, να είδε μαζί τις τρίχες. Έχω βάλει στα μαλλιά μου, οπότε θα βάλω αντισηπτικό σε αυτό γιατί θα σας εξηγήσω γιατί. Έχω βάλει στα μαλλιά μου ένα σωρό προϊόντα για σγουρά. Αυτή τη βλακεία την έκανα τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου. Και ενώ τα φόρτωσα με κρέμα για σγουρά μαλλιά, με τζέλ για σγουρά μαλλιά, με αφρό για σγουρά μαλλιά, όλα αυτά τα προϊόντα που είναι για σγουρά μαλλιά, πήγα σαν την Κουρία και πήρα τη βούρτσα που είναι για ίσια μαλλιά, που μόνο τη λοσιόν αυτή
που έβαλα τώρα πρέπει να βάζεις ή, μια, ή με ένα σπρέι που να είναι για, για το η θερμότητα. Πήγα και στέγνωσα τα μαλλιά μου με αυτή, οπότε πιθανότατα σίγουρα έχω μεταφέρει πάνω στη βούρτσα προϊόντα τα οποία δεν πρέπει να είναι στα... Καλά, αυτό το έχω κάνει σαν ταμπούτρα μου, κοιτάξτε. Το σημαίνει να είσαι σασούρα. Και μετά κατηγορώ τον Παναγιώτη ότι είναι σασούρης. Ότι θα κάνει τα πράγματα γρήγορα και δεν παίρνει υπομονή. Αφού εγώ είμαι σασούρα. Λοιπόν, θα το φτιάξω μετά αυτό. Ευκαιρία για χειροτεχνίες. Όπως το έχω κάνει. Αχ, τι μου έχεις κάνει. Αχ, τι μου έχει παράφανο, το καταλάβατε. Λοιπόν, αφού το έχω κάνει αυτό, υποτίθεται έχω βγάλει τις τρίχες. Όταν έρθει ο Παναγιώτης το βάλω να το φτιάξει. Ότι είναι πολύ χρήσιμο σε πολλά πράγματα ο άντρας μου. Σας δείχνω πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο. Αυτό το εργαλείο νομίζω ήταν 40 ευρώ, 50 ευρώ, δεν θυμάμαι. Τα έχω στείλει στην Κυριακή. Είμαι σίγουρη ότι η Κυριακή μου φουσκώνει και λίγο τις τιμές όταν της λέω πόσο κάνει κάτι. Για να παίρνει και αυτή την προμηθειά της. Γιατί ταλαιπωρείται η κοπέλα. Τα παραγγέλει από το Prime. Έρχονται και τις τα φέρνουν. Μετά πάει στο ταχυδρομείο και μας τα στέλνει. Για να μην πάρει και αυτή μια προμήθεια. Καλά κάνει. Λοιπόν. Αυτή η βούρτσα, στην οποία εγώ τώρα έχω βάλει αντισηπτικό και θα την αφήσω να δουλέψει με αέρα χωρίς τα μαλλιά μου πάνω για να φύγει, το αλκοόλ, να μην βάλουμε και αλκοόλ πάνω στα μαλλιά μας, έχει τρεις στάσεις. Η πρώτη στάση είναι κρύος αέρας. Η δεύτερη στάση είναι ελαφριά ζεστός αέρας. Και η τρίτη στάση είναι πολύ ζεστός αέρας. Η βούρτσα αυτή δεν γυρίζει από μόνο της, τη γυρίζεις από μόνο σου και το καταπληκτικό που έχει είναι το σχήμα της, το οποίο είναι, δεν είναι στρογγυλό, έχει αυτό το σχήμα. Καλά, έχω ξεχάσει τα λόγια μου. Ξέρω πώς το λένε αυτό το σχήμα, τώρα δεν το θυμάμαι. Και επειδή έχει και τη μακριά και τη λεπτή τρίχα, πιάνει και τις πολύ μικρές τρίχες. Οπότε τώρα εδώ σταματάω την κανονική βιντεοσκόπηση με τον κανονικό χρόνο και πάω στο γρήγορο. Για να σας δείξω πώς ισιώνουμε τα μαλλιά. Είπαμε ότι τα έχω, συνεχίζουμε μάλλον, είπαμε ότι τα έχω κάνει σε τέτοια και ξεκινάμε έτσι. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι να ισιώσουν τα δικά μου μαλλιά. Ας βάλουμε ακόμη λίγο σπρέι μαλακτικό. Πού είναι και γιατί ζεστή, για να τα ξανακάνουμε. Πρέπει να τα περνάω πολλές φορές για να τη θασευτούν. Και βλέπετε πως γυρνάω τη βούρτσα με το χέρι μου, δεν γυρνάει από μόνη της. Βγάζει αέρα η βούρτσα, τόσο αέρα όσο ένα πιστολάκι, αλλά τη γυρνάς με το χέρι σου. Που έχουμε κάνει όλη την κάτω σειρά, αρχίζουμε να κάνουμε την πιο πάνω σειρά και επιλέγω από πίσω να ελευθερώνω μαλλιά, γιατί πολλές φορές δίνουμε μεγάλη σημασία στο μπροστά και αφήνουμε το πίσω. Δεν θέλω τα μαλλιά μου να τα κάνω καρέ γυριστό προς τα μέσα, κάνω αυτή την κίνηση. Αυτή που θα έκανε και η κομμότρια με τη βούρτσα της. Ή μερικές φορές να τη γυρίσω και λίγο ανάποδα, ίσα-ίσα όμως για να βρω, πιάσω καλά τη ρίζα. Μετά πάλι θα γυρίσει στη σωστή, πώς να το πω, κατεύθυνση. Τώρα έχω πιάσει έτσι τη ρίζα, το αφήνω και θα το πάρω από την ίσια. Είδατε πόσο δύσκολο είναι να ισιώσει αυτό το μαλλί. Ήδη είμαστε στα 8 λεπτά και έχουμε κάνει μόνο το 1 τρίτο της δουλειάς. Και αυτά θα πρέπει να τα ξαναπεράσουμε. Ας έρθουμε και εδώ λίγο μπροστά. Βάζουμε λίγο σπρέι που είναι για τη θερμότητα, για να μην τα κάψουμε. Δεν στάθηκα. Πάω να βάλω μια μπλούζα καλοκαιρινή και επιστρέφω. Αφήνω το βίντεο, αφού μετά θα το κάνω γρήγορο. Επανήλθα. Έχω βάλει αυτή την μπλούζα, η οποία είναι από την
ανοιξιάτικη κολεξιόν της Mirror Mirror. Αυτή μου στείλε η Αλέκα Ιωσηφίδου με το ταχυδρομείο προκειμένου να προλαβαίναμε το σεμινάριο των Αθηνών και τις παρουσιάσεις της Κρήτης. Και που ακόμη θα κάνω το βίντεο για να τα φοράω, γιατί σήμερα έχει λίγο καλοκαίρι, αλλά κοιμάται ο ένας ο φωτογράφος και ο άλλος είναι στη δουλειά. Έχω ζεσταθεί. Βγάζεται στο αέρα αυτό. Οπότε προχωράμε να πάρουμε τα υπόλοιπα που έχουν μείνει. Τώρα που τελειώσουμε τα ζεστά, θα αρχίσουμε το κρύο. Αυτό λέει υποτίθεται το ηρεμά. Σε 16 μονολεπτά, τώρα βάζουμε το κρύο με το πιστολάκι και το σετάρουμε. Το χτενίζουμε και λίγο. Βλέπουμε τις ατέλειες. Τέλειο, βαριέμαι να το κάνω. Έχει ατέλειες, οπότε βρίσκουμε την λακ και βάζουμε λίγη λακ για στερέωση. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το ίσιο μου look, το οποίο πήρε 17 λεπτά για να γίνει, γρήγορα. Εννοείται ότι δεν είναι επαγγελματικό και σύντομα θα αρχίσει να χαλάει. Τις προηγούμενες φορές που με είχατε δει με ισιωμένα μαλλιά επαγγελματικά, τα είχε φτιάξει η Γεωργία. Αυτό ήταν το δικό μου σε γρήγορη εκτέλεση. Και πάμε να κάνουμε τον απολογισμό μας, επειδή το βάψιμο μας πήρε, θα σας πω ακριβώς πόσο μας πήρε. Το βάψιμο μας πήρε, πόσα λεπτά, details, 18 λεπτά, 20 λεπτά, και αυτό μας πήρε, αλλά 20, δεν θες τουλάχιστον μια ώρα, από την ώρα που θα τελειώσει το μπάνιο σου, για να γίνεις αυτή η fix κατάσταση που βλέπει κάποιος το βίντεο και λέει «Αχ, ωραία, τα μαλλιά σου, Θέκλα Ίσια». Ναι, αλλά δεν έχω πάντα το χρόνο. Φιλιά!